Ακούγεται απίστευτο κι όμως συμβαίνει στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Γιατροί φαίνονται ανασφάλιστοι στο Εθνικό Σύστημα Συνταγογράφησης μετά και την εφαρμογή του συστήματος Atlas, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνταγογραφήσουν, να μην μπορούν να παραπέμψουν για εργαστηριακό έλεγχο και να μην έχουν κάλυψη νοσηλείων τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών που στηρίζουν την περίθαλψη του λαού σε αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία, την τόσο δύσκολη ιστορική στιγμή, με γιατρούς που είναι εξουθενωμένοι, απλήρωτοι και πλέον και ανασφάλιστοι για το ίδιο το νοσοκομείο, για το οποίο δουλεύουν 70 με 90 ώρες την εβδομάδα. Όπως επισημαίνει ο κ. Λιωδάκης, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά συστήματα ΕΤΑΑ και ΤΣΑΙ, οι γιατροί είναι ανασφάλιστοι, ενώ παρά τα επανειλημμένα έγγραφα που έχει αποστείλει η Ένωση Γιατρών τόσο στο Υπουργείο Εργασίας όσο και στο Ταμείο τους, δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα απάντηση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα, ο μοναδικός υπάλληλος που υπήρχε ως εκπρόσωπος του Ταμείου δεν αναγνωρίζεται πλέον, ενώ το Ταμείο δεν έχει μπει καν στον κόπο να ενημερώσει τους γιατρούς για τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα της ασφαλιστικής ενημερότητας. Αντί αυτού, έδωσαν οδηγία ότι για περαιτέρω πληροφορίες πρέπει να καλέσουν σε σταθερό τηλέφωνο της υπηρεσίας στο Ηράκλειο. Πέρα από το γραφειοκρατικό, εδώ πέρα υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα. Μήπως αυτή η κατάσταση αποτελεί έτσι και μια εικόνα από το μέλλον της ανασφάλιστης εργασίας που περιμένει δυστυχώς τους νέους γιατρούς στην Ελλάδα. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, η εργασιακή μας προοπτική μάλλον θα είναι αυτό που τώρα προοικονομείται με την ανασφάλιστη εργασία στα δημόσια νοσοκομεία. Την ίδια ώρα, πάντως, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών Εσύ Χανίων, Ανδρέας Λιωδάκης, υπάρχουν και αυτοί που είναι επισήμως ανασφάλιστοι. Όπως είναι οι εκπαιδευόμενοι από τα δημόσια ΙΕΚ, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα, βγάζουν πλήρες ωράριο μέσα στο νοσοκομείο, οι νοσηλευτές, στην νοσηλευτική υπηρεσία και είναι ανασφάλιστοι. Μας έχει τύχει στην Ορειλά Κλινική, έχουμε νοσηλεύσει νοσηλεύτρια που έκανε την πρακτική της και η οποία ήταν ανασφάλιστη. Και προσπαθούσαμε μέσω κοινωνικής υπηρεσίας να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα ώστε να μην ζημιωθεί η κοπέλα για την νοσηλεία της στην κλινική μας. Άρα είναι ένα φαινόμενο που ήδη υπάρχει, πέρα από αυτό που έχει προκύψει τώρα με την ασφαλιστική κάλυψη των γιατρών του νοσοκομείου. Η Ένωση Γιατρών Εσύ Χανίων ζητάει άμεσα να τακτοποιηθεί το θέμα που έχει προκύψει. Και ζητάμε επιτέλους από τα αρμόδια όργανα να απαντήσουν στο αίτημά μας, το οποίο έχει κατατεθεί ήδη 2 εβδομάδες τώρα χωρίς να πάρουμε καμία απάντηση.